Μερικές εκατοντάδες μέτρα από το σημείο που βρισκόμαστε, γιατί δεν είχαμε πολύ καλό σήμα και έπρεπε να μετακινηθούμε. Ωστόσο, βρισκόμαστε πάνω στη γέφυρα του Γαλατά. Από κάτω περνάει ο ΒΟΑΚ. Αν μπορεί κάποιος να πει ότι είναι ένα εθνικό δίκτυο αυτό, οι νεκροί δυστυχώς είναι 41 σε όλη την Κρήτη, όχι μόνο στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Είναι σε όλη την Κρήτη. Ο ΒΟΑΚ βέβαια πονάει. Μία μαύρη μέρα ακόμη, ξέρεις, έχουμε χάσει τον αριθμό και έχουμε πια κοντεύει να γίνει δυστυχώς συνήθεια να λέμε μία ακόμη μαύρη μέρα στα Χανιά. Τα μεσάνυχτα έγινε το τροχαίο αυτό στην περιοχή Τσικαλαριά. Δύο νεαροί, μόλις 20 ετών, επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, έφυγαν από το δρόμο, χτύπησαν επάνω σε στάση λεωφορείου. Ο ένας άφησε την τελευταία του πνοή εκεί στην άσφαλτο, ο άλλος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Χανίων. Να πούμε ότι κανείς από τους δύο νεαρούς δεν φορούσε κράνος και αξίζει εδώ να σου πω, Ελένη, ότι μόλις την περασμένη εβδομάδα σε 9.428 τροχονομικούς ελέγχους σε όλη την Κρήτη, τόσο στο ΒΟΑΚ όσο και μέσα στις πόλεις και στο υπόλοιπο δίκτυο, βεβαιώθηκαν 3.301 παραβάσεις, δηλαδή περίπου ένα στους τρεις οδηγούς στην Κρήτη είναι παραβάτης. Μπορεί να είναι επισκέπτης, μπορεί να είναι μόνιμος κάτοικος, μπορεί να βρίσκεται εδώ για κάποιο λόγο, όπως και αν έχει, ένα στους τρεις. Και πρέπει να σου πω ότι η πρώτη παράβαση με 403 βεβαιωμένες είναι υπερβολική ταχύτητα. Αξίζει να σου πω τα υπόλοιπα εντάχει, είναι το κράνος, η ζώνη, η οδήγηση υπό την επίρρεια εινοπνεύματος, η χρήση κινητού τηλεφώνου, η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, το αντικανονικό προσπέρασμα, η αντικανονική ελιγμή και η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη. Άρα όταν, τελικά, λοιπόν, δεν φταίει μόνο το οδικό δίκτυο ευτυχία. Κάτι γίνεται και φταίμε με την οδική συμπεριφορά εκεί. Και φταίμε εμείς. Καταρχήν, φταίμε εμείς. Φυσικά, οι δρόμοι θα έπρεπε να είναι καλύτεροι, θα έπρεπε να υπάρχει στιθέο, θα έπρεπε να υπάρχει λωρίδα έκτακτης ανάγκης, θα έπρεπε να υπάρχουν όλα αυτά που δημιουργούν ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο. Ωστόσο, εάν εμείς συνεχίζουμε να οδηγούμε μεθυσμένοι, να πάρω ένα από αυτές τις παραβάσεις, να πάρω μία, ό,τι και να είναι ο δρόμος, δεν αρκεί. Είναι ένα συνδυασμός που πρέπει να γίνει και επειδή πονάμε πολύ εδώ στην Κρήτη τόσο από τους δρόμους όσο και από τις οδηγικές συμπεριφορές, θα πρέπει κάποτε να το φτιάξουμε αυτό. Δυστυχώς, είπαμε το βράδυ, θρυνήσαμε έναν 20χρονο. Αν αυτά τα δύο παιδιά, όπως μας είπαν άνθρωποι που βρέθηκαν στο σημείο, που ήξεραν για τι πράγμα μιλούσαν, όχι απλά περαστικοί, αν φορούσαν αυτά τα παιδιά κράνος, δεν θα είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη. Πρέπει και εμείς οι ίδιοι να προστατεύσουμε τόσο τους εαυτούς μας, τους δικούς μας ανθρώπους, αλλά και τους υπόλοιπους που βγαίνουν στον δρόμο, που δεν φταίνε σε τίποτα. Αξίζει όμως εδώ να σου πω και κάτι άλλο, κάτι που άκουσε σήμερα και ο κύριος Χρυσοχοίδης που βρέθηκε στο Ηράκλειο, που είχε απανωτές σκέψεις και το θέμα των δρόμων και της υποστελέχωσης τέθηκε στο τραπέζι. Σε όλα τα Χανιά η τροχέα Χανίων έχει μόλις μία συσκευή μέτρησης αλκοόλ, δηλαδή που κάνουμε τα αλκοτέστ. Μόλις μία σε όλα τα Χανιά. Ήταν δύο τον Αύγουστο, χάλασε μία εστάλη στην Αθήνα για να την φτιάξουν και ακόμα δεν έχει έρθει πίσω. Και μιλάμε και αυτό, για ένα νομό ο οποίος κατακλείζεται κυρίως καλοκαιρινούς μήνες από κόσμο, από χιλιάδες επισκέπτες και όχι μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες, καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου. Γενικά έλεγχοι γίνονται παρόλα αυτά, παρόλο το ότι υπάρχει μία συσκευή. Γίνονται έλεγχοι, υπάρχουν με τα δεδομένα, άντρες της τροχέας οι οποίοι έλεγχοι ελέγχουν. Γίνονται. Και εδώ λίγα μέτρα, σου λέω λίγο 500-400 μέτρα από το σημείο που βρισκόμαστε, υπάρχει ένα περιπολικό. Ωστόσο, είναι υποστελεχωμένος. Δηλαδή, το κομμάτι, θα σου πω, των Χανίων. Ο β' σταθμός που είναι τα Χανιά του ΒΟΑΚ. Είναι χωρισμένο σε 4 νομούς και κάθε νομός έχει το σταθμό του ΒΟΑΚ που ελέγχει το κομμάτι του. Θα έπρεπε να είναι 30 οι άνθρωποι που αστυνομεύουν το ΒΟΑΚ. Είναι 16. Με τον διοικητή 17. Είναι ένα περιπολικό, θέλει για να στελεχωθεί 10 άτομα για τις τρεις βάρδιες, το ρεπό και τη διαθεσιμότητα. Όταν έχεις 16, έχεις 1,5 περιπολικό στο δρόμο. Η αντιστοιχία. Καταλαβαίνεις ότι πόσο να αστυνομεύσει. Είναι δύσκολη κατάσταση εκεί στο ΒΟΑΚ, ένα πολύ δύσκολο δικό δίκτυο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία Πενταράκη.